Εμένα προσωπικά Μιχάλης Μητσοτάκης μου έδωσε και το λόγο του, με χτύπησε και στις πλάτες ότι θα βοηθήσει. Εγώ δεν έχω δει καμιά βοήθεια. Έχει περάσει ένας χρόνος και ακόμα βρισκόμαστε στο στάδιο να βγουν οι άδειες επισκευών σεισμοπλήκτων από τους ιδιώτες μηχανικούς και την υπηρεσία, την ΔΑΕΦΚ, και επίσης ορισμένα σε όσα είναι επισκευάσιμα και ορισμένα άλλα κτίρια τα οποία είναι προς κατεδάφιση δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η έκδοση των ΠΑΕΚ πρωτοκόλων κατεδάφισης. Βασικά οφείλεται στο ότι είναι γραφειοκρατικές οι διαδικασίες. Η στελέχωση των υπηρεσιών δεν είναι επαρκής της Διεύθυνσης Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Υποδομών. Και υπάρχουν πάρα πολλές φυσικές καταστροφές μετά τη Σάμμο. Δηλαδή είχαμε το σεισμό στην Ελασσόνα, είχαμε τις φωτιές στην Εύβοια, είχαμε τους σεισμούς στην Κρήτη. Η υπηρεσία προφανώς, εντάξει, είναι και υποστελεχωμένη, οπότε υπάρχει ένα θέμα. Άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι η διαδικασία για έκδοση άδειας επισκευή σεισμοπλήκτου. Η όλη διαδικασία είναι κολοσσιαία, θα έλεγα. Είναι γύρω στις 10 φορές παραπάνω από ότι να έχτιζες ένα καινούριο σπίτι. Αποκλή κατάκριση. Ένα χρόνο μετά το σεισμό και τι άκρη να βρούμε. Δεν ξέρω. Όταν είχε έρθει ο Πρωθυπουργός εδώ στη Σάμμο για να δει τι είχε γίνει, έτυχε να είμαι στο Δημαρχείο εκείνη την ώρα για να δηλώσω ότι είμαι σεισμόπληκτη. Μου έδωσε το λόγο του ο Πρωθυπουργός ότι θα μας βοηθήσει. Εγώ δεν είδα καμιά βοήθεια. Όπως βλέπετε, ευτυχώς τουλάχιστον τα κτίσματα που ήταν αριστερά και δεξιά, που ήταν ετοιμόρροπα, έχουν πέσει, αυτό έχει ολοκληρωθεί. Τώρα βέβαια παραμένει αυτή η μεριά έτσι, ασοβάτιστη, με όλο το νερό το χειμώνα να μπαίνει μέσα. Να μην μπορώ να κάνω εγώ κάτι προς το παρόν, γιατί το κτίριο είναι κίτρινο και πρέπει να βγει άδεια που ακόμα δεν έχει βγει για να το φτιάξω. Εδώ που ήρθε και έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για να δει τι θα γίνει με το σπίτι, η γνώμη του, βάσει της δουλειάς του, μου είπε ότι είναι το σπίτι κατεδαφίσιμο. Και επισκευάσιμο να το βγάλει είναι μεγάλο το κόστος, γιατί βλέπετε είναι μέσα στα στενά του βαθιού, το ένα δίπλα στο άλλο και δεν υπάρχει δυνατότητα να έρθει μηχάνημα από το Δήμο ή από κάπου αλλού για να κάνει τη δουλειά σωστά. Όλα γίνονται με τα χέρια. Επίσης, εδώ θα πρέπει να πούμε ένα άλλο θέμα. Τα τιμολόγια επισκευών δεν έχουν επικαιροποιηθεί από το κράτος, με αποτέλεσμα οι τιμές και σε μια παραμεθόριο περιοχή όπως είναι η Σάμμος και μετά από την αύξηση σε όλα που έχουν πάρει τα δομικά υλικά, να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Και έχουμε το εξής πρόβλημα, ας πούμε, να βγάζουμε ένα προϋπολογισμό ο οποίος είναι αρκετά χαμηλός και να μην μπορεί ο ιδιοκτήτης μετά να ανταπεξέλθει στην κατασκευή του κτηρίου, να χρειαστεί να βάλει κι άλλα δικά του χρήματα, εν πάση περιπτώσει, για να τελειώσει. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια αναθεώρηση των τιμών αυτών, μια επικαιροποίηση και θα είναι, πιστεύω, προς το καλό προς το καλό της επισκευής, αλλά και να τελειώσουν γρήγορα τα κτίρια. Και το κόστος είναι υπερβολικό. Αν είχα εγώ τη δυνατότητα να το φτιάξω, θα το έφτιαχνα, αλλά δεν μπορώ. Και τώρα περιμένω, όπως σας είπα, την απόφαση της ΔΑΕΦΚ
Και αν μου αρέσει, μου είπανε, καλώς. Αν δεν μου αρέσει, να κάνω ένσταση. Βλέπετε σε τι χάλι είναι. Θέλετε να πάμε και στα υπόλοιπα δωμάτια να δείτε. Θέλετε να πάμε και κάτω. Και τώρα περιμένω να βγάλω την άδεια μέσω ΔΑΕΦΚ και καθυστερεί και μπορεί και εγώ τελικά να ακολουθήσω τον δρόμο πολλών οι οποίοι τελικά επειδή λόγω της μεγάλης καθυστέρησης που έχει ΔΑΕΦΚ και είναι να, επειδή θέλω να γυρίσω σπίτι μου γρήγορα, να ακολουθήσω τον δρόμο χωρίς ΔΑΕΦΚ, μόνιμα κεντρισμένο κτίριο, να το επισκευάσω με έναν άλλο τρόπο για να μπορέσω να μπω μέσα. Λογής υπεύθυνοι πάξανε απλόχερα αποζημιώσεις και άμεση αποκατάσταση ζημιών. Η Σάμος, λέγανε, θα γίνει καλύτερη από πριν. Ένα χρόνο μετά είναι ξεκάθαρο στον καθένα ότι αυτές οι υποσχέσεις δεν ήταν παρά μια μεγάλη κοροϊδία. Το άλλο που σε μένα ειδικά δεν έχει εγκριθεί, ενώ είχαν σπάσει πάρα πολλά μέσα στο σπίτι μου, είχαν δηλαδή μαχαιροπύρουνα, πιάτα, μπάνια, τουαλέτες, ντουζιέρες, βιβλιοθήκες, όλα αυτά είχαν πέσει κάτω και έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά. Δεν αποζημιώθηκα, δυστυχώς καθόλου, γιατί λέει επειδή δουλεύω εγώ και ο άντρας μου, θεωρούμε ευκατάστατη και δεν δικαιούμαι να αποζημιωθώ και δεν αποζημιώθηκα. Εκ μέρους του Εμπορικού Συλλόγου Καρλοβάσου, ο οποίος συμμετέχει στην κινητοποίηση που έκανε σήμερα κάτι και του Καρλοβάσου για τις αποζημιώσεις οι οποίες δεν έχουν δοθεί ακόμα, θέλω να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη, διότι η συγκέντρωση δεν είχε το αποτέλεσμα το οποίο περιμέναμε. Εμείς κάναμε αυτή τη συγκέντρωση χωρίς να έχουμε πολιτικές αποχρώσεις. Ζητήσαμε όλοι να έρθουν για να στηρίξουμε αυτούς οι οποίοι έχουν πρόβλημα. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Και αυτό θα πρέπει να μας βάλει σε βαθύτατες σκέψεις και εμάς, σαν σύλλογο και το Δήμο, που τόσα χρόνια δεν έχουμε καταφέρει όλοι οι Καρλοβασίτες, όλοι οι Σαμιώτες να είμαστε ενωμένοι για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα προβλήματά μας. Γι' αυτό και όλα η κεντρική εξουσία δεν μας δίνει πλέον καμία σημασία. Οι άλλες περιοχές, οι οποίες επλήγησαν από μεγάλες θεομηνίες, πυρκαγιές και πλημμύρες, αμέσως δόθηκαν επιδοτήσεις. Υπάρχουν άνθρωποι εδώ στη Σάμο που ακόμα δεν έχουν πάρει την επιδότηση των 600 ευρώ. Στη Σάμο θεωρούμαστε πολύ μακριά, μάλλον θεωρούμαστε κάπως παραγωνισμένοι από την κεντρική κυβέρνηση, γιατί παρατηρώ ότι υπάρχει ένα μόνο άτομο στη ΔΑΕΦΚ να καλύψει ολόκληρο το νησί. Μισές μέρες πηγαίνει, μένει στην Ανατολική Σάμο, μισές μέρες στη Δυτική, ενώ ξέρω ότι από προηγούμενους σεισμούς είχε ιδρυθεί ολόκληρο γραφείο της ΔΑΕΦΚ, είχαν προσληφθεί ειδικά μηχανικοί στο νησί, οι οποίοι επέβλεπαν εδώ πέρα τις δουλειές για να κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα η διαδικασία μέσω της ΔΑΕΦΚ. Ακόμη πρόσφατα, στο σεισμό που έγινε στην Κρήτη, έχουμε μάθει ότι ήδη, εδώ που έγινε το καλοκαίρι, ήδη έχουν δοθεί κάποια χρήματα σε αυτούς οι οποίοι θέλουν ή να τα επισκευάσουν ή να τα πάρουν να φτιάξουν καινούργια σπίτια, γιατί ήταν καταδαφιστέο το κτίριό τους. Στη Σάμο δεν έχει δοθεί μία δραχμή ακόμη. Ακούσαμε ένα νούμερο ότι μέσα σήμερα που είχαμε σύσκεψη και θα σας ενημερώσω για τη σύσκεψη. Ας έδωσα ένα νόμιο το οποίο ήταν σημαντικό. Δεν μπορώ να έχω εικόνα τι γίνεται στο Δήμο μας. Και επίσης δεν μπορώ να έχω εικόνα πόσα ενίκια έχουν δοθεί. 165 έχουν δοθεί σε όλη τη Σάμο. Υπάρχει πρόβλημα και το έχουμε δει και το έχουμε αντιμετωπίσει να ζητούν συνδρομή κάποιοι πολίτες οι οποίοι δεν έχουν κάνει ούτε καν αίτηση. Υπήρξαν παράπονα, σε μένα λέει δεν ήρθαν.
σε εσάς λέω δεν ήρθαν, το έχετε ζητήσει, το έχετε δηλώσει. Όταν δεν το δηλώσεις, δεν πάει ο άλλος να ψάξει το σπίτι σου να δει τα αιτήματά σου. Ακόμα υπάρχουν τέτοια φαινόμενα και υπάρχει ακόμα περιθώριο για να αντιμετωπιστούν αυτές οι καταστάσεις. Οι επιτροπές του Δήμου είναι ακόμα ανοιχτές, αιτήσεις δεχόμαστε σε αυτά που έχουμε αρμοδιότητα. Και η αρμοδιότητα είναι, σας το ξαναλέω, στα 600 όσοι δικαιούντουσαν και δεν πήρανε και στις 20 συσκευές, οι οποίες είναι μέχρι 6.000, όσοι δικαιούνταν και δεν πήρανε. Αν υπάρχουν τέτοιοι, ενημερώστε τους να έρθουν στο Δήμο να συμπληρώσουν τις αιτήσεις τους. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση στα Κοντέικα, στο χωριό μας που έχει πάθει τις μεγαλύτερες καταστροφές, είναι η εξής. Έχουμε καταδαφίσει αυτή τη στιγμή γύρω στα 47 κτίσματα από τα 52. Μένουν 2-3 τα οποία ακόμα έχουν κάποιες ενστάσεις. Η κατεδάφιση μπορώ να πω ότι έχει προχωρήσει γρήγορα. Εκείνο που καθυστερεί είναι οι αποζημιώσεις. Έχουμε ακόμα 10 άτομα στα κοντέινερ. Έχουν βγει μερικές αποζημιώσεις στα κατεδαφιστέα. Εκεί που δεν έχει βγει τίποτα ακόμα είναι στα επισκευάσιμα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Τα άτομα ακόμα, όπως σας είπα, είναι στα κοντέινερ. Η κατάσταση είναι δύσκολη για το χειμώνα. Θέλω να πω ότι πρέπει η κεντρική κυβέρνηση να ρίξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην πληγήσα περιοχή, όπως είναι όλη η Σάμος και ιδιαίτερα και το χωριό μας. Υποσχέσεις τις οποίες είχαμε λάβει από την αρχή δεν έχουν καν εκπληρωθεί. Τα χρήματα είναι ελάχιστα τα οποία έχουμε πάρει. Περιμένουμε, ευελπιστούμε. Είπαμε ότι η υπομονή μας εξαντλείται πλέον, η δυσαρέσκεια αυξάνει και δεν ξέρω αυτό που θα βγει. Τις εκκλησίες, δηλαδή, άλλες έχουν μπει σε κάποιο πρόγραμμα μελέτης και υποστηλώσεως. Παραδείγματος χάρη, όπως είναι η Παναγία, λίγο πιο κάτω. Άλλες ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα ακόμα. Όπως είναι εδώ ο Χριστός και η Αγία Ματρόνα. Ειδικά ο Χριστός έχει πληγεί πάρα πολύ από το σεισμό. Η Αγία Ματρόνα είναι, θα λέγαμε, καλύτερη κατάσταση. Όχι όσο ο Χριστός. Αν δείτε εδώ πάνω, αν δείτε από τα σκολοπάτια εδώ πάνω στο Αρχονταρίκι, ο Τρούλος φαίνεται κατεστραμμένος. Αν μπούμε μέσα τώρα και δείτε το χάλι μέσα. Έχετε κάποια ενημέρωση για το πότε θα ξεκινήσει να γίνεται κάτι? Είχαν έρθει κατά κύριους πολλοί μηχανικοί εδώ πέρα. Κοιτάζανε, βλέπανε, γράφανε, βγάζανε κάποιες φωτογραφίες και φεύγανε. Οι τελευταίοι μηχανικοί που ήρθανε, τους ρώτησα και εγώ βέβαια, μας είχαν πει ότι θα ξεκινήσει η μελέτη, θα ξεκίναγε μάλλον το Σεπτέμβριο. Ακόμα δεν έχω λάβει καμιά ενημέρωση. Δηλαδή, ένα χρόνο μετά, η κατάσταση και με τις εκκλησίες και με τα σπίτια είναι έτσι όπως τα βλέπετε. Μας παίρνουν τηλέφωνο από τη ΔΕΗ, από τη νομική υπηρεσία της ΔΕΗ και μας υποχρεώνουν με το έτσι θέλουν να πληρώσουμε το ρεύμα. Από τη στιγμή όμως που δεν υπάρχει δυνατότητα να το πληρώσουμε το ρεύμα, μας βάζουν το παχαίρι στο λαιμό. Από
Αυτό το σπίτι τώρα έχει, ρε. Όχι, το έχουν κομμένο. Για να πληρώσετε όμως ένα σπίτι που δεν κατοικείτε. Ακριβώς. Ακριβώς. Το έχουν κόψει το ρεύμα. Δεν πήρατε αυτή, δεν υπήρξε απαλλαγή. Όχι, καμία. Καμία. Και απλά αυτή τη στιγμή ήταν τα πάγια. Ακριβώς. Ναι. Να ήμουν μέσα, να έμενα, πολύ ευχαρίστως να το πληρώσω. Το ίδιο συμβαίνει και δίπλα και της πεθεράς μου. Συνέχεια παίρνουν από την νομική υπηρεσία της ΔΕΗ, από την Αθήνα μάλιστα, και έχουν την απέτηση να πληρώσουμε το ρεύμα σε ένα σπίτι που δεν κατοικείται. Προτίθεμαι να περιμένω. Περιμένω να βγει άδεια που θα βγει μέσω ΔΕΦΚ, να δω τον προϋπολογισμό, να δω αν αντέχω να το φτιάξω έτσι σύμφωνα με τους κανόνες της ΔΕΦΚ και αν μπορώ να το κάνω, θα το κάνω γιατί θέλω να είναι ασφαλές το κτίριό μου. Αλλιώς ο άλλος δρόμος είναι να ακολουθήσω το γρήγορο δρόμο, το φτιάχνω όπως που κάνουν πολλοί, για να μπω μέσα για να μείνω. Αυτό. Σε ένα μόνιμα κίτρινο κτίριο και δεν θα είμαι μόνη που το έχω κάνει. Ξέρω πολλούς οι οποίοι ακολουθούν αυτό το δρόμο. Γιατί οι διαδικασίες της ΔΕΦΚΑ είναι πάρα πολύ χρονοβόρες και μάλιστα μπορεί και τα έξοδα, τα χρήματα δηλαδή που θα πάρω από τη ΔΕΦΚΑ να μην είναι αρκετά ώστε να μπορέσω να το φτιάξω. Οπότε για ποιο λόγο να καθυστερώ. Αν γινότανε να το κατεδαφίσω και να προχωρήσω με τη μελέτη της άδειάς μου να το φτιάξω, πολύ ευχαρίστως. Αλλά εδώ τι να φτιάξω.